κοιτάξτε, πλήττεται σίγουρα ο πρωτογενής τομέας σε διάφορα επίπεδα. Σε κάποια πιθανά δεν πλήττεται, γιατί δεν υπάρχει παραγωγή αυτή τη στιγμή για κάποια, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα σιτηρά ή κάποια άλλα. Αλλά η κτηνοτροφία ειδικά πλήττεται από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Να σας πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς ζητήσαμε να ενταχθεί η κτηνοτροφία συνολικά σε όλα τις τα επίπεδα, υγροπροβατοτρόφοι, κύρια υγροπροβατοτρόφοι, που τώρα έχουν προς διάθεση τα αρνιά και τα κατσίκια εν ώψη του Πάσχα, αλλά και για το γάλα, που σε πολλές περιοχές δεν πάνε να το πάρουν, όπως παράδειγμα στην Καστοριά. Ζητήσαμε δεύτερο να ενταχθούμε στους ΚΑΔ, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Όχι για το 800 κύρια, αλλά για αυτά που έπονται του 800, δηλαδή ότι πάνε πίσω ασφαλιστικές φορές, πάνε πίσω φορολογικές υποχρεώσεις, πάνε τραπεζικές κτλ. Με δεδομένο το ότι αν δεν πουλήσουμε τα αρνιά και δεν πουλήσουμε και το γάλα, δεν θα έχουμε δυνατότητα να κινηθούμε. Έτσι, το ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι βάσει τα στοιχεία που έχουμε εμείς από το 1,5 εκατομμύριο αρνιά και κατσίκια που είναι στα χέρια των κτηνοτρόφων, τόσα υπολογίζουμε, θα μείνουν στα χέρια τουλάχιστον τα μισά. Με αποτέλεσμα να μην κάνουν Πάσχα σε εισαγωγικά οι κτηνοτρόφοι πουλιώντας τα αρνιά και τα κατσίκια και να μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αυτές που πρέπει να πληρώσουν. Και γι' αυτό ζητάμε αυτά που θα μείνουν, που δεν θα πουληθούν, να αγοραστούν από τους εμπόρους με τη δέσμευση του κράτους ότι θα τους αποζημιώσει αν δεν τα δώσουν, και αυτά να πάνε στις πληττόμενες ομάδες πληθυσμού της χώρας, σε ευπαθείς ομάδες, στους ανέργους και στους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα για να φάνε. Έτσι, ακόμα και πρόσφυγες μπορούμε να διαθέσουμε στους πρόσφυγες, που είναι πόσοι, 40-50 χιλιάδες στη χώρα αυτή τη στιγμή, και έτσι να βγει και η χώρα μας από πάνω, αν θέλετε, στο διεθνές γίγνεσθε ότι εμείς φροντίζουμε και αυτούς ακόμα. Διαφορετικά, μένοντας στα χέρια των κτηνοτρόφων τα αρνιά και γινόμενα κρυάρια, να το πω έτσι, θα είναι απόλυτα. Δεν θα αγοράζονται. Αλλά σε πολλές περιοχές πρέπει να σας πω ότι δεν πάνε να πάρουν και το γάλα ακόμα. Πριν από λίγο μου τηλεφωνήσαν από την Καστοριά, δεν μπαίνουν οι οδηγοί μέσα να πάνε να πάρουν τα γάλα. Τα γάλα τα φοβούμενοι ότι θα πάθουν την ασθένεια. Λογικό είναι. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικά συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό θα διευρυνθεί από ό,τι φαίνεται, αφού εντάχθηκαν σήμερα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και οι εταιρείες που απορροφούν γάλατα, τα τυριά λέει και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με αποτέλεσμα και αυτά να πάνε πίσω. Καταλαβαίνετε ότι η κτηνοτροφία δεν είναι σαν τους άλλους κλάδους της οικονομίας, γιατί κάθε μέρα πρέπει να ταΐζει, πρέπει να έχει χρήματα να αγοράσει ζωοτροφές, κάθε μέρα πρέπει να αρμέγει, κάθε μέρα ούτε μπορούμε να κλειστούμε στα σπίτια μας εμείς όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι του τομέα της δυτικής παραγωγής ή άλλοι κλάδοι της οικονομίας της χώρας. Γι' αυτό άμεσα επήγει να μπούμε στους ΚΑΔ, σπληττόμενες δηλαδή επιχειρήσεις, να πάρθουν μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και με τον de minimis, δηλαδή αυτό που έχουμε ζητήσει από την αρχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγοράζουμε ζωοτροφές και να συνεχίσουμε την παραγωγή μας. Διαφορετικά φοβάμαι, όπως είπα και στον Υπουργό σε μια τηλεφωνική συζήτηση την οποία είχαμε, θα έχουμε πρόβλημα παραγωγής τροφής για τη χώρα. Με δεδομένο ότι το γάλα και το κρέας είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορέσει να επιβιώσει. Μου κάνει εντύπωση, Κατερίνα μου, ότι αυτά που ζητάμε εμείς και είναι πρώτης γραμμής, δηλαδή μετά τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία, που αυτοί είναι οι πιο βαριά πληττόμενοι, αν θέλεις, γιατί κινδυνεύουν να κολλήσουν αυτό το διάβολο που μας έκατσε, το κορονοϊό,
από τον κορονοϊό, έτσι, είμαστε εμείς που δουλεύουμε στην πρώτη γραμμή της παραγωγής. Και εάν δεν παράγουμε, το ξαναλέω, και άλλες κατηγορίες αν θέλετε παραγωγούν, όχι μόνο εμείς, δεν θα έχει ο κόσμος να φάει. Με δεδομένο ότι κλείνουν και τα σύνορα η μία χώρα πίσω από την άλλη. Πάρτε παράδειγμα ότι φεύγανε κάθε χρόνο το Πάσχα περίπου 300 με 350 χιλιάδες αρνιά και κατσίκια για Ιταλία και Ισπανία. Πίεσανε τα σύνορα. Δεν θα γίνει αυτή η εξαγωγή των αρνιών. Αυτά θα μείνουν στα χέρια. Θα μείνουν στα χέρια να τα φάει τουλάχιστον ο κόσμος που τα έχει ανάγκη εδώ. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι, πρέπει να σας πω, περίμεναν, και ειδικά οι εγωπροβατοτρόφοι, περίμεναν το Πάσχα για να πουλήσουν τα αρνιά που έχουν τέτοια, για να μπορέσουν να αγοράσουν τροφές και να συνεχίσουν τέτοια. Αυτό δεν θα γίνει τώρα, από ό,τι φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μακάρι να φύγουν όλα και να πάνε, αλλά από τη στιγμή που ο κόσμος δεν θα βγει έξω, δεν θα έχουμε σούβλες, δεν θα έχουμε αυτό το γιορτινό που έχουμε κάθε χρόνο, με κλεισμένα ξενοδοχεία, χώρους μαζικής εστίασης που παίρνουν ένα μέρος. Αυτά, τέλος. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σαν χώρα, το επαναλαμβάνω. Τι θα κάνουμε σαν χώρα, πώς, ποιοι θα παράγουν για να φάμε. Έτσι, και εδώ γίνεται ένας όλεφος. Είχαμε το πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα 2,5 χρόνια με τις τιμές του γάλακτος που κατέρευσαν, με αποτέλεσμα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ να μας λείψουν από τις τσέπες μας μέσω της μείωσης τιμής του γάλακτος. Αν γίνει και αυτό με τα αρνιά, δεν φύγουνε, άσε που όποια φεύγουνε, πρέπει να σας πω, φεύγουνε με τιμές 3 με 4 ευρώ έναντι 6 που πουλάγαμε τα Χριστούγεννα. Και μέσα μπαίνουμε, δηλαδή δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής του αρνιού. Και ζήτημα ότι δεν ανταπολίσουμε και καθόλου έκκληση και σε εσάς, και ευχαριστούμε που μας παίρνετε και μιλάτε, αλλά και στα μεγάλα κανάλια που δεν σηκώνουν καθόλου το θέμα του πρωτογενούς τομέα. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό.